Είναι η απεργιακή μας κινητοποίηση σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Λουτραγκίου. Σήμερα είναι μια προκηρυγμένη πανελλαδική 24ωρη απεργία. Και αν αναρωτιέται κανείς τους λόγους που απεργούμε, ας κοιτάξει τι του έχει συμβεί τα τελευταία 5 χρόνια που εφαρμόζεται αυτή η άδικη μονεταριστική πολιτική, η ακραία νεοφιλελεύθερη, η οποία έχει οδηγήσει το 30% του εργατόκοσμου στην ανεργία, η οποία έχει καταλύσει το θεσμό των συλλογικών συμβάσεων, η οποία έχει διαλύσει τις ζωές μας και τις αξιοπρέπειές μας. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς σαν συνδικαλιστικό κίνημα που θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι ακόμα υγιό σκεπτόμενο, δεν καταθέτουμε τα όπλα. Και αν πει κάποιος ότι η σημερινή μέρα δεν έχει την απήχηση που πιθανόν να θέλαμε, και κάπως έτσι είναι, ίσως είναι η μαγιά και η προετοιμασία για την αυριανή μεθαυριανή κινητοποίηση. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Βέβαια, στις δημοκρατίες αδιέξοδα δεν υπάρχουν και κοντός ψαλμός αλληλούια. Γιατί είναι επιτακτική η ανάγκη να ανατραπεί αυτή η πολιτική. Να δούμε τι έχει αφήσει στο πέρασμά της 5 χρόνια. Πανηγυρίζουν κάποιοι και λένε ότι αύριο θα βγει η χώρα στις αγορές. Ίσως να είναι έτσι, αλλά θα βγει η χώρα στις αγορές να πάρει δανεικά, να αποπληρώσει χρέη. Και κάποιοι θα πανηγυρίσουν γι' αυτό. Κάποιοι λένε ότι θα μοιράσουν με κάποια κριτήρια το μέρισμα από το κοινωνικό πλεώνασμα, αλλά ξεχνάνε ότι 5.000 συνάνθρωποι μας έχουν αυτοκτονήσει, ξεχνάνε πόσα σπίτια έχουν χαθεί και θα χαθούν, ξεχνάνε και δεν βλέπουν. Εμείς λέμε ότι ο μόνος δρόμος είναι αγώνας. Πρέπει να ανατραπεί αυτή η πολιτική, είναι επιτακτική. Το χρωστάμε στους εαυτούς μας, στην αξιοπρέπειά μας, στα παιδιά μας, στις οικογένειές μας. Έχουν καταληφθεί τα πάντα. Εμείς ξαναφωνάζουμε και λέμε, δεν θα το επιτρέψουμε. Όλοι στα διόδια έχουμε απεργία. ΓΕΣΕΑ ΑΔΕΔΗ. Εμείς συμφωνήσαμε το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου και την ΑΔΕΔΗ και τους καθηγητές σήμερα να διαδρανώσουμε την αντίθεσή μας σε όλα τα πολυνομοσχέδια που ψηφίζονται κάθε μέρα, να την κάνουμε πράξη στο ισμό αυτή την αντίθεσή μας. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν πάει άλλο, γιατί ο Έλληνας κάθε μέρα που περνάει ψηφίζονται καινούρια πολυνομοσχέδια και φτωχοποιείται η ελληνική κοινωνία κάθε μέρα. Όποιοι δεν έχουν καταλάβει πού πάνε την κατάσταση στην Ελλάδα, ένα θα τους πω και θα το θυμώνται, ότι ο Έλληνας θα κατατίσει χειρότερος για τον Βούλγαρο. Αν θέλουν να το καταλάβουν, ας το καταλάβουν. Αν θέλουν να βγουν στους δρόμους και να είναι αντίθετοι με αυτό που γίνεται σήμερα, ας βγουν. Ιδάλλως ας καθίσουν όλοι στον καναπέ τους και ας απολαύσουν το καφέ τους. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα. Εάν σε περίπτωση τα δεχτούμε όλα, αυτή είναι η μοίρα μας. Η μοίρα των Ελλήνων είναι αυτή. Βλέπετε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά με την ακρίβεια. Η ακρίβεια καλά κρατεί. Τα καρτέλ ανεβάζουν τις τιμές κάθε μέρα και οι τιμές ανεβαίνουν. Ο μισθός μειώνεται, οι τιμές ανεβαίνουν. Αυτό έχει σαν συνέπεια η ελληνική κοινωνία να δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα. Οι συνταξιούχοι κάθε μέρα χάνουν το εισόδημά τους, κάθε μέρα οι συνταξιούχοι χάνουν τη σύνταξή τους, τώρα κόβονται επικουρικές, σε λίγο θα μας πούνε ότι δεν μπορούν να πληρώσουν τις κύριες και θα αρχίσουν να μειώνονται και από τις κύριες οι μισθοί. Άρα δηλαδή πού θα πάμε? Θα πάμε στη Βουλγαρία, στους μισθούς και στις συντάξεις της Βουλγαρίας, και όλα καλά γινωμένα για τους κυβερνώντες. Αυτό το πλεώνασμα είναι που άλλαξε την κοινωνία, αυτό το πλεώνασμα είναι που έδωσε τη χαρά στον Πρωθυπουργό μας, αλλά εμείς δεν την έχουμε δει στη τσέπη μας. Προφανώς πρέπει να αλλάξουν πολιτική. Δεν πάει άλλο για αυτή η κατάσταση. Όλοι οι βουλευτές του νομού μας που στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση. Έχουμε και υπουργό. Σήμερα έχουμε και υπουργό. Όλοι αυτοί οι βουλευτές του νομού μας θα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή δεν δουλεύουν για το καλό του νομού και των Ελλήνων. Πρέπει να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους και να δούνε τι θα κάνουν με την κοινωνία της Κορινθίας. Δύο συμμετέχει στην απεργία που έχει υποκηρύξει και σε. Η συμμετοχή μας στην απεργία ξεπερνάει το 98% του εργαζόμενου στο καζίνο Λουτρακίου. Οι εργαζόμενοι σήμερα από τα λάθη και τις αστοχίες της διοίκησης είναι στον αέρα. Δεν έχουμε ακόμα υπογράψει λογική σύμβαση και από πρώτη του μήνα είμαστε σε καθεαυτός με την ενέργεια. Ευελπιστούμε και πιστεύουμε. Πριν εντατικοποιήσουμε τις συνειδητοποίησεις μας και τους αγώνες μας, η εταιρεία να λογικευτεί
και να πρέπει να συμφωνήσουμε σε μια λογική συλλογική σύμβαση εργασία που να κατοχυρώνει στο ελάχιστο του εργαζόμενου. Είναι όλοι στον δρόμο για διάφορα θέματα. Ναι, συμμετέχουμε στην ΕΣΕ, έχουμε και το δικό μας πλαίσιο που είναι ότι φτάσαμε να μην έχουμε συλλογική σύμβαση εργασία. Ο Περιφερειακός Συνδυασμός Ανταρσίας στο Μοριά, συμπόρευση για την ανατροπή. Όπως είμαστε πάντα στους αγώνες, έτσι είμαστε και σήμερα εδώ, μέσα στις απεργίες, μαζί με το εργατικό κίνημα, δίπλα στους εργαζόμενους, ενάντια στο κεφάλαιο. Και αυτό είναι που χαρακτηρίζει και, και τη λογική του κατεβάσματός μας στις περιφερειακές εκλογές. Στις περιφερειακές εκλογές του Μάη στέλνουμε μήνυμα ανυπακοής, στέλνουμε μήνυμα ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαγραφή του χρέους, για να τα πάρουμε όλα πίσω. Δρόμους, υγεία, παιδεία, όλα αυτά είναι δημόσια, δωρεάν αγαθά. Αυτό διεκδικούμε, είναι αδιαπραγμάτευτο, δεν είμαστε με τη λογική της διαχείρισης. Και σε αυτόν τον άξονα κάνουμε τον προεκλογικό μας αγώνα και κυρίως μετά τις εκλογές. Γιατί το ρεύμα που θέλουμε να συγκροτήσουμε πρέπει να είναι συνέχεια στο δρόμο, πρέπει να ρίχνει τις κυβερνήσεις, πρέπει να ρίξει την ακροδεξιά κυβέρνηση Σαμαρά, Μπαλτάκου και λοιπόν. Και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε. Θα για άλλη μια φορά στα διόδια εδώ του Ισμού, ανοίγουμε, σηκώνουμε τις μπάρες ενάντια στις πολιτικές και των κυβερνήσεων, αλλά βέβαια και του Μπόμπολα και της παρέας του που καταδυναστεύουν την Πελοπόννησο, την Ελλάδα και τις ζωές μας σε τελική ανάλυση. Από ό,τι φαίνεται, ο κόσμος είναι αποφασισμένος, είναι η τρίτη συνεχόμενη φορά που ερχόμαστε στα διόδια τις τελευταίες 20 μέρες. Είναι αποφασισμένος το κίνημα των διοδίων να το στελεχώσει, να το επανδρώσει, να το ενισχύσει, έτσι ώστε τελικά να γίνει κατανοητό προς όλους ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσουμε και να δεχτούμε να φυλακίσουν τη ζωή μας με τα διόδια που αποτελούν μια ιδιότυπη φυλακή. Και αυτό που σαν μήνυμα θα πρέπει να φέρουμε και εν ώψη των περιφερειακών εκλογών είναι ότι τέτοιες πολιτικές και από τις παρατάξεις τις οποίες εκπροσωπούμε, όπως είναι η Πελοπόννησος πρώτα, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν ανεκτές και προς εκείνη την κατεύθυνση θα κινηθούμε, προκειμένου αυτό το συγκεκριμένο άγχος, το συγκεκριμένο βάρος για τον λαό της Πελοποννήσου και της Κορινθίας ειδικότερα να σταματήσει να υφίσταται.